τηλεφωνικά με τον πρόεδρο, τον Θανάση Γιαννόπουλο. Καλησπέρα, πρόεδρε, από τη Λαμία. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλησπέρα, κύριε Βούτσινε, κύριε Στεριόπουλε, να είστε καλά. Καλησπέρα, κύριε Γιαννόπουλε, και καλή χρονιά. Καλή δύναμη, μάλλον, γιατί προφανώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε αρκετά. Ναι, χρειάζεται όμως πάντοτε να έτσι δίνουμε τις ευχές μας και πάντοτε πιστεύουμε ότι κάθε χρονιά θα είναι καλύτερη από την άλλη. Πολλές φορές όμως μπορεί και να πέσουμε έξω. Παρά το γεγονός ότι έδειξε προς στιγμήν έτσι να ξεσπά ο καιρός, θα έχουμε και νέο κύμα κακοκαιρίας και όλη αυτή η κατάσταση έχει φέρει μια έξαρση στην εποχική γρίπη. Πώς αντιμετωπίζετε εσείς το δεδομένο αυτό και με τα στατιστικά τα οποία έχουμε, τα οποία μιλούν ήδη για 6 νεκρούς και δεκάδες σοβαρά ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας? Κοιτάξτε, τα σημερινά δεδομένα τα οποία έχουμε δεν είναι δραματικά και δεν δημιουργούμε μια κατάσταση ιδιαίτερης ανησυχίας. Βέβαια, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι τα μέτρα πρόληψης τα οποία πρέπει να παίρνουμε και παίρνουμε για το θέμα της γρίπης. Και αυτό γιατί ο καιρός, από ό,τι φαίνεται, και έχουμε τα μετεωρολογικά δελτία, θα χαλάσει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκες θα είναι πιο δραματικές, πιο δύσκολες. Υπάρχουν 6 θάνατοι σήμερα. Τα άτομα τα οποία έχουν νοσηλευθεί στις εντατικές μας μονάδες είναι περί τα 35. Σήμερα 25 είναι σε εντατικές μονάδες, τα υπόλοιπα έχουν βγει σε κοινούς θαλάμους και θα πρέπει βέβαια να καταλάβουμε και να ξέρουμε ότι η γρίπη δεν πρόκειται να τελειώσει αύριο το πρωί. Η γρίπη, με τα δεδομένα που έχουμε, τα ετήσια, θα κάνει τον κύκλο της και περί τα μέσα Απριλίου θα έχουμε τη μεγάλη της κάμψη. Άρα λοιπόν τα άτομα αυτά τα οποία είναι υψηλού κινδύνου θα πρέπει να εμβολιαστούν έστω και τώρα, και θα ήθελα να σας πω ότι τα κρούσματα τα οποία έχουμε, που είναι επιβεβαιωμένα εργαστηριακά με τον ιό Ι1Ν1, δεν είχαν εμβολιαστεί. Αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν είχαν πάρει μέτρα και αν είχαν εμβολιαστεί δεν θα είχαμε αυτή την επίπτωση της. Άρα το εμβόλιο το οποίο είναι διαθέσιμο, κύριε Γιαννόπουλε, σωστά? Εμβόλια υπάρχουν και μάλιστα αποζημιώνονται πλήρως από τον ΕΟΠΗ, δεν υπάρχει κόστος, και μέσω της εκπομπής σας κάνω μια έκκληση σε όλους που είναι σε ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή τα άτομα που είναι πάνω από 65 ετών, που έχουν σαχαρό διαβήτη, στεφανία, νόσο, έχουν χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, νοσοκατασταλμένη, αυτοί πρέπει να εμβολιαστούν ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες εάν βρίσκονται. Και παράλληλα, και εμείς οι γιατροί, ξέρετε, εμείς είμαστε για λίγο κακομαθημένοι, πιστεύουμε ότι είμαστε άτρωτοι, έχουμε μικρή εμβολιαστική κάλυψη. Θα πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστούν οι συνάδελφοι και οι λειτουργοί της υγείας, διότι εκτός της προστασίας των ιδίων πρέπει να προστατεύσουμε και τους ασθενείς που νοσηλεύουμε στα νοσοκομεία, που βρίσκονται σε μια κρίσιμη κατάσταση πολλές φορές του ανοσοποιητικού του συστήματος. Ωραία. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιαννόπουλε, για τις κρίσιμες πληροφορίες, οι αντικές και όχι μόνο σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ας πέφσουνε, Γιώργο, δεν είναι